Σιγά σιγά ρε Παναστάτη, περίμενε. Λοιπόν, γυρνάς και λες, ο Μελισανίδης και ο Αλαφούς τα λοιπά. Μελισανίδης, Αλαφούς και Σαββίδης πάνε από τον ίδιο δρόμο. Εγώ αυτό το θεωρώ συμμαχία. Μάλιστα. Πες μου εσύ τώρα σαν Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Ο Ηρακλής με ποιον είναι σύμμαχος, δε. Έχει κανένα σύμμαχο αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Όχι, 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 δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτά που βγήκε και είπε χθες ο κύριος Αλής, τα αποδεχόμαστε όλοι πλέον. Ναι. Ακόμα και το μεγαλύτερο εχθρό του Ηρακλή να βγάλεις. Ναι. Άλλο παδό, άλλη ομάδα σου πει έχει δίκιο. Ναι. Τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε και. Ναι, αλλά και ο Καλατζίδης είχε δίκιο, αλλά το διώξανε από τον Άρη. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, ο Άρης δεν ανέβηκε πέρσι. Ακουδώ ρε Παναστάτη της Τσιχλόφους, κάσε εσύ. Ακουδώ ρε Παναστάτη της Big Bubble, εσύ. Ο Καλαϊτζίδης πέρσι έχασε άνοδο, το πλήρωσε. Άμα πέσει κατηγορία ο Ηρακλής. Τον πόνο του σου λέει. Άμα πέσει κατηγορία ο Ηρακλής, κοντόμυαλο Ηρακλήδης. Δεν κατάλαβε, σου λέει τον θα πόνο. Λέτε κοντόμυαλος ο κόκκινος. Τον πόνο του. Ο κόκκινος και με τον Παπαθανασάκη είναι και με τη θύρα 10 είναι. Κατάλαβες, βολεμένος είναι. Όλοι δίκιο έχουν. Ένα έχει άντερα να πει. Τι να πεις ρε. Πες εσύ. Άμα κλάψει ο Μαρινάκης. Πες εσύ. Θα πάτε γάμα εθνική. Πάτε έτσι σχέδιο. Πάτε. Πού να αφήσει. Πού να πάτε. Δεν συμφέρει. Δε. Ο Μάκης. Ναι. Ο Παπαθανασάκης να τις παίρνει πίσω τις δηλώσεις. Έτσι. Αυτό είναι! Όχι, άρα τι επανάσταση κάνετε, ρε! Με το Μάκη! Άντε, γεια σου, ρε Παναστάτη! Της Big Bubble! Θα κάνεις επανάσταση, εσύ! Μα κάνεις επανάσταση και βγάλει τέτοια ανακοίνωση ο Παπαθανασάκης, πας εκεί στα γραφεία, τον καθερείς και βάζεις άλλο να πάνω! Έτσι κάνεις! Και λες εγώ θέλω επαναστάτη πρόεδρο. Αν θέλετε να σταμάτε ρε κόκκινε, μη ρε κόκκινε με διακόπτη. Θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 18133 Βίκο Σταδινίδη.